Με την τροποποίηση του καταστατικού του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού δεν αλλάζει κάτι στο περιεχόμενό του, στον χαρακτήρα του, στην πολιτική του. Όπως επίσης η ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας και την βέλτιστη εξυπηρέτηση των στόχων της εθνικής τουριστικής πολιτικής, όπως θέλει να λέει η κυβέρνηση, σε απλή μετάφραση, κατά τη γνώμη μας, σημαίνει προνόμια και ασυλίες των εκπροσώπων των τουριστικών μονοπωλίων. Ασυλίες και προνόμια που αφορούν την ετεροδικία, τη σφραγισμένη αλληλογραφία, την αναγνώριση στους επιρρογνώμονες του οργανισμού που μπορεί να είναι και στελέχη και εκπρόσωποι των τουριστικών ομίλων, ασυλίες όπως αυτές του διπλωματικού σώματος και πολλά άλλα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού είναι ο μοναδικός οργανισμός στον ΟΗΕ που διαθέτει μέλη από τον ιδιωτικό τομέα τα οποία συμμετέχουν στη δομή διακυβέρνησής του. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού συμμετέχουν ως μέλη 158 κράτη, 6 συνεργαζόμενα μέλη και πάνω από 500 μέλη που εκπροσωπούν μονοπωλιακούς ομίλους του τουρισμού, tour operator, μη κυβερνητικές οργανώσεις. Πρακτικά σημαίνει ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού, όπως και ο ΟΗΕ πλέον, στηρίζει ισχυρούς μονοπωλιακούς πολυεθνικούς ομίλους, σχεδιασμούς υπεριαλιστικών κέντρων. Τι θα μπορούσε άραγε να μας πει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού, όπως τι θα μπορούσε να μας πει η ίδια η κυβέρνηση για τους χιλιάδες ξενοδοχοϋπάλληλους, τους εργαζόμενους στην εστίαση, τους αυτοαπασχολούμενους ελεύθερους επαγγελματίες στον κλάδο, τα μικρά τουριστικά καταλήματα που τραβούν του Χριστού τα πάθη με βουνό τα οικονομικά εμπόδια και τα χρέη να τους πνίγουν. Μιλάτε για τουριστικά θαύματα στο όνομα της ανάπτυξης, αγνοώντας συνειδητά και επιδεικτικά τις σακατεμένες από την υπερεργασία καμαριέρες που τις μαζεύουν στην κυρολεξία λιπόθυμες στα ασθενοφόρα από την εξάντληση. Για τα σοβαρά μειοσκελετικά προβλήματα των σερβιτόρων, για τα ατέλειωτα ωράρια ορθοστασίας, για τους εγκαυματίες μάγειρους και πολλά άλλα που θα μπορούσαμε να πούμε. Όχι, δεν μπορείτε να πείσετε ότι αυτή η ανάπτυξη μπορεί να φέρει πρόοδο και ευημερία. Τα δεκάδες μικρά και μεγάλα εργοδοτικά εγκλήματα που τα κρύβεται και μάλιστα η νομοθεσία τα βαφτίζει ατυχήματα, όπως τα αμέτρητα περιστατικά των τελιβεράδων που έχασαν τη ζωή τους στο μεροκάματο, των μαγείρων που καίγονται με τα λάδια στις κουζίνες, των καμαριέρων που τσακίζονται από την εντατικοποίηση και τους σερβιτόρους δίτες για να βγάλουν το χρονιάτικο εισόδημα. Έχουν πολλαπλασιαστεί όλα αυτά σε σχέση με το παρελθόν. Έχουν πολλαπλασιαστεί σε σχέση με το παρελθόν οι επαγγελματικές ασθένειες που έχουν κόστος την ικανότητα για εργασία, μέχρι και την ίδια τη ζωή των εργαζομένων. Δεν μπορούν όλα αυτά να αποτελούν καμία ένδειξη προόδου σε ένα κλάδο μάλιστα που δεν έχει την ίδια επικινδυνότητα με αυτόν της βιομηχανίας. Δεν αποτελεί ένδειξη προόδου ούτε το αντεργατικό νομοσχέδιο, αυτό το έκτρωμα που έρχεται για ψήφιση αύριο στη Βουλή και μάλιστα σε μια στιγμή που ο λαός μας πνίγεται και καίγεται. Νομοσχέδιο κατά παραγγελία της μεγαλοεργοδοσίας, νομιμοποιώντας την πολλαπλή απασχόληση μέχρι και 13 ώρες ημερησίως δουλειά, δηλαδή ήλιο με ήλιο και 78 ώρες την εβδομάδα, ευελιξία δίχως όρια, τη δουλειά τις Κυριακές, την απεργοσπασία, τις απολύσεις κατά βούληση από την εργοδοσία με το φερετζέ της δοκιμαστικής περίοδου. Δεν προστατεύει ούτε καν τις έγκυες γυναίκες. Η κυβέρνηση θεωρεί ξεγραμμένο και παροχημένο το 8ωρο με ικανοποιητικό μισθό και μάλιστα σε ένα τελείριο αντικομουνισμού και ύμνους προς τους καπιταλιστές από τον Υπουργό Εργασίας, την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Μιλάτε για τουριστικό θαύμα και στην ακτοπλοεία που μεταφέρει εκατομμύρια τουρίστες κάθε χρόνο στα νησιά, με τις εταιρείες να αποκομίζουν τεράστια κέρδη, πλοία που εκτελούν καθημερινά δρομολόγια και διασχίζουν το μισό Αιγαίο. Κι όμως, για αυτά τα σαπάκια οι εφοπλιστές επιδοτούνται με 140 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο από τον κρατικό προϋπολογισμό, με όλες τις κυβερνήσεις. Κυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, που συναγωνίζονται ποιος θα τα αυξήσει περισσότερο. Από τη μία λοιπόν απίστευτα σκανδαλώδη προνόμια για τους εφοπλιστές και από την άλλη, έχοντας ως σύμμαχους τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς της απελευθέρωσης των συγκοινωνιών και τους νόμους των κυβερνήσεων, τα πλοία ταξιδεύουν με μειωμένες οργανικές συνθέσεις, δηλαδή με πλήρωμα πολύ πίσω από τις ανάγκες, καταδικάζοντας τους ναυτεργάτες σε δουλειά μέχρι τελικής πτώσης.
Στην ίδια μοίρα με τους ναυτεργάτες είναι και οι λίγοι, τυχεροί επιβάτες από τα λαϊκά στρώματα που καταφέρουν να εξασφαλίσουν μερικές μέρες ξεκούρασης και αναψυχής σε κάποιο νησί. Οι διακοπές, η ξεκούραση των εργαζομένων έχει γίνει πλέον είδος πολυτελείας. Η μετακίνηση κοστίζει περίπου όσο η διαμονή, αν σκεφτεί κανείς ότι από τον Αύγουστο του 2021 μέχρι σήμερα η συνολική αύξηση στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια και στα ναύλα των οχημάτων αγγίζει το 50%. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα για να ταξιδέψει στο κατάστρωμα μια τετραμιλή οικογένεια μέχρι την Κρήτη, μέχρι τη Ρόδο, στα νησιά του Αιγαίου. Θα πρέπει να πληρώσει πάνω από 720 ευρώ πηγενέλα, εισιτήρια και ναύλα αυτοκινήτου. Εννοείται ότι μιλάμε για οικογένειες που δεν μπορούν ούτε απ' έξω να περάσουν από κάποιο ένα beach bar, όπως αυτό που σερβίρει πελάτες ανεβασμένους σε ξαπλώστρες προκυμαίες, με τους σερβιτόρους να εκπαιδεύονται στο πώς θα κρατάνε τη μύτη τους έξω από το νερό για να τους εξυπηρετήσουν. Ο τουρισμός λοιπόν είναι θαύμα για τους λίγους και ανεκπλήρωτη ανάγκη ή και εφιάλτης για πολλούς. Σε μια χώρα με εκατοντάδες χιλιάδες τουριστικά καταλήμματα, με ανεπτυγμένο δίκτυο θαλάσσιων συγκοινωνιών και υποδομών, με εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο, ένας στους δύο στερείται εντελώς τις διακοπές, ενώ και αυτοί που τα καταφέρνουν στερούνται άλλες βασικές ανάγκες για να ανταποκριθούν στο κόστος μιας ολιγοήμερης απόδρασης. Όσο για τους εργαζόμενους, κάθε χρόνο και κυριότερα, όπως δείχνει άλλωστε και η απροθυμία ολοένα και περισσότερο να αναζητήσουν μεροκάματο στον κλάδο, με τους εργοδότες να παραπονιούνται και από πάνω ότι δεν βρίσκουν προσωπικό. Με βάση όλα τα παραπάνω λοιπόν και έχοντας υπόψη ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού είναι για να υπηρετεί τα συμφέροντα των λίγων και εκλεκτών σε παγκόσμιο επίπεδο στον χώρο του τουρισμού, καταψηφίζουμε τη σύμβαση. Ευχαριστώ πολύ.